η αναταραχή επέστρεψε στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Βραζιλίας. Με αφορμή την Εθνική ημέρα Ανεξαρτησίας, εκατοντάδες πολίτες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο διέκοψαν τους εορτασμούς και διαδήλωσαν κατά της διαφθοράς και της ακρίβειας. Η αστυνομία επιχείρησε να τους αποκρούσει με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Στο Σάο Πάολο, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και τράπεζες. Στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς έκτροπα. Στην ομιλία της, η πρόεδρος της χώρας, Ντίλμα Ρούσεφ, παραδέχθηκε πως οι πολίτες δικαίως απαιτούν αλλαγές. Λίγο αργότερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από το κτίριο του Κογκρέσου. Ακτιβιστές επιχείρησαν να διακόψουν τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αυστραλία, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος του Μουντιάλ.